Είχε γίνει και η αναφορά στις προτάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και από τον ερευνητή τον κύριο Νεκτάριο Κουργελά. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε, είναι κοντά μας τηλεφωνικά, έτσι ώστε να μας δώσει λίγο τα φώτα του σε κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Κουργελά, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και την άμεση ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα. Το πρώτο λοιπόν ζητούμενο είναι και ως πρώτο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό του κάθε ενός από μας, αν υπάρχει από εδώ και κάτω λύση. Όταν ακούμε συνεχώς για περιορισμούς, ορθολογική διαχείριση νερού, όταν έχουμε μέσα στο μυαλό μας συγκεκριμένες πρακτικές παραδοσιακές σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια και το πότισμα, εάν υπάρχουν άλλες πρακτικές οι οποίες θα είναι και σωστές, όχι επιβλαβείς για τα φυτά, για τα δέντρα, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα πορευτούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ναι, είναι αλήθεια ότι η φετινή χρονιά και η περσινή ήταν ιδιαίτερα ξηρές και ήδη δημιουργούνται προβλήματα και πιθανόν τα προβλήματα αυτά να είναι πιο έντονα στο τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο που οι πιέσεις θα είναι ακόμα πιο έντονες. Τώρα, υπάρχουν λύσεις και αυτό είχαμε πει και στις συναντήσεις, δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, υπάρχουν λύσεις. Λύσεις, μπορώ να σας πω επιγραμματικά κάποιες λύσεις που θα μπορούσαμε έτσι να ιεραρχήσουμε ανά περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε κάποια μικρά ίσως υδραυλικά έργα, όπως μικρά φράγματα ή μικρές δεξαμενές σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία που να αποθηκεύουν νερό και να δίνουν νερό σε περιοχές που έχουν πρόβλημα. Αυτό φυσικά είναι ένα μέτρο που άπτεται και της βοήθειας της πολιτείας, όπως καταλαβαίνετε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό φυσικά είναι να αρχίσουμε λίγο να αντιλαμβανόμαστε εκείνες τις καλλιέργειες, εκείνες τις ποικιλίες που είναι πιο ανθεκτικές στην ξηρασία και μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ακραίες κλιματικές συνθήκες. Και γι' αυτό είμαστε εδώ αρρωγοί να προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτή την πληροφορία στους παραγωγούς. Ένα άλλο σημείο που θα μπορούσαμε να δούμε είναι η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε, αρκετές περιοχές, παραδείγματος χάρη του Ηρακλείου, χρησιμοποιούν για την άρδευση συγκεκριμένων καλλιεργιών, όπως της ελιάς, υγρά αποβλήτα μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία. Οπότε και αυτό είναι μια λύση. Μια άλλη λύση που εδώ πάμε τώρα σε επίπεδο αγροτεμαχίου και αφορά τους παραγωγούς είναι οι σωστές αγρονομικές πρακτικές. Δηλαδή, μπορεί ο παραγωγός να κάνει, να εφαρμόσει κάποιες πρακτικές στο χωράφι του προκειμένου να εξοικονομήσει νερό, αλλά ταυτόχρονα και να μειώσει τη διαπνοή του νερού, δηλαδή το νερό που χάνεται από τις καλλιέργειές του, με τις σωστές πρακτικές. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει σιγά σιγά ο παραγωγός να το αντιλαμβάνεται, πώς μπορεί να το εφαρμόσει. Και όλα αυτά είναι βήματα που πρέπει ουσιαστικά να γνωρίζει ο παραγωγός και αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται τόσο σε αγροτεμάχια τα οποία είναι αρδευόμενα, όσο και σε ξηρικά αγροτεμάχια. Μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε στα ξηρικά αγροτεμάχια, δηλαδή σε ελαιώνες, παραδείγματος χάρη, σε αμπελώνες που δεν ποντίζονται. Σκεφτείτε τώρα ότι έχουν πολύ χαμηλές μειωμένες βροχοπτώσεις. Αν δεν ποτίζουν και καθόλου δεν έχουν νερό, η παραγωγή μας δεν θα έχουν καθόλου παραγωγή. Μάλιστα. Μας προσπαθούν αυτές τις πρακτικές να κάπου να εξασφαλίσουμε την παραγωγή. Ωραία. Το Ινστιτούτο λοιπόν Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου έχει και εσείς ως ερευνητής βάζετε αυτή την ώρα στο τραπέζι τέσσερις προτάσεις, έτσι όπως τα είπαμε. Ας το ξεκινήσουμε ανάποδα. Σωστές αγρονομικές πρακτικές. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των ελαιόδενδρων, για να πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί, δεν είναι ποτιστικές. Υπάρχουν εκείνες που είναι στον κάμπο, αλλά τα περισσότερα ελαιόδεδρα ή πολλά από τα ελαιόδεδρα, για να μην κάνω εγώ λάθος και πω άλλα πράγματα με βάση τα στοιχεία που εσείς έχετε, βρίσκονται σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές και δεν είναι εύκολο το να έχεις πάντα εκεί ένα δίκτυο άρδευσης, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων. Δηλαδή, η παραγωγή μας, ενώ παραμένουν σταθερά
η αγροτική γη, η έκταση της αγροτικής γης, παρατηρείται μια αύξηση των αναρτευόμενων εκτάσεων. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην υλοκαλλιέργεια. Δηλαδή, αρχίζουν οι παραγωγείς μας όσον αφορά την υλοκαλλιέργεια να ποτίζουν. Άρα, πολλοί ελαιώνες πλέον είναι ποτιστικοί. Βρίσκουν ό,τι νερό μπορούν να βρουν, έστω και λίγο, ή αν έχουν αρκετά αποθέματα και ποτίζουν. Πρέπει αφενός αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ποτίσουν να ποτίζουν σωστά. Έτσι, πρέπει να ποτίζουν σωστά. Και εδώ εμείς με την περιφέρεια έχουμε προσπαθήσει να βγάζουμε εβδομαδιαία συμβουλευτικά δελτία άρδευση για να δίνουμε στους παραγωγούς τη σωστή ποσότητα νερού που πρέπει να βάζουν στα κρίσιμα στάδια. Γιατί υπάρχουν κάποια στάδια, παραδείγματος χάρη για την ελιά, που η ελιά δεν χρειάζεται πολύ νερό ή δεν χρειάζεται καθόλου νερό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση και ιδίως σε περιοχές που έχουν μειωμένα εργατικά αποθέματα, θα πρέπει να μην ποτίζουμε. Εκτός αν έχουμε κάποια ακραίο φαινόμενο ξηρασίας. Γιατί εξοικονομούμε νερό και παράλληλα διασφαλίζουμε και ικανοποιητική παραγωγή. Αυτή είναι η λεγόμενη ελληματική άρδευση, την οποία την προωθούμε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντική, ιδίως στις δικές μας περιοχές που έχουμε πρόβλημα με τα νερά. Δηλαδή, ποτίζουμε λελογισμένα, έτσι, σύμφωνα με τις σωστές αρδευτικές ανάγκες της καλλιέργειάς μας, και ταυτόχρονα σε εκείνα τα στάδια που η καλλιέργειά μας δεν θέλει πολύ νερό, δεν της δίνουμε νερό, γιατί είναι περιττό. Έτσι, εξοικονομούμε νερό και ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε και την παραγωγή μας. Αυτό ποιος, μισό λεπτό. Γι' αυτό ποιος με μαθαίνει, αυτό από πού το μαθαίνω? Εσείς μπορεί να λέτε ότι βγάζετε κάποια δελτία που λένε ότι είναι μια εποχή που η ελιά χρειάζεται νερό, αλλά εμένα παραδοσιακά πιστεύω ότι ο ελαιώνας μου που μπορεί να είναι στη Βιάνο, μπορεί να είναι στη Μεσαρά, αυτή την ώρα θέλει περισσότερο νερό. Πώς θα γίνει αυτό για να ξέρω πώς ακριβώς θα κινηθώ? Αυτό ακριβώς. Τα εβδομαδιαία αρδευτικά δελτία που βγάζουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια δίνουν σε εβδομαδιαία βάση την ποσότητα νερού που χρειάζεται ο ελαιώνας σε συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί βγάζουμε αρδευτικά δελτία σε διάφορες περιοχές όλης της Κρήτης. Έτσι, πάνω για τη Μεσαρά, λέω ένα παράδειγμα. Βγάζουμε αυτή τη βδομάδα το αρδευτικό δελτίο που ισχύει για 7 ημέρες και του δίνουμε τις ποσότητες νερού που πρέπει να βάλει στην περιοχή αυτή σε κυβικά μέτρα αναστρέμα. Όταν, ας πούμε, τώρα η ελιά που είναι στην περίοδο της καρπόδεσης, ας πούμε, ή της, ανάλογα το στάδιο, θέλει νερό. Οπότε τη δίνουμε νερό. Τον Ιούλιο μήνα, παραδείγματος χάρη, που δεν είναι μεγάλες οι ανάγκες για νερό της καλλιέργειας, στις περιοχές αυτές που έχουν πρόβλημα, θα πούμε, μη ποτίζετε. Δεν είναι ανάγκη να ποτίσετε τώρα. Άρα να εξοικονομήσουμε νερό, χωρίς φυσικά να έχουμε και απώλεια παραγωγής. Μάλιστα. Αυτά τα δελτία πηγαίνουν προς τους ΤΟΕΒ, οι οποίοι συντονίζουν, ενημερώνουν τους παραγωγούς, πηγαίνουν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, πηγαίνουν σε ομάδες παραγωγών, γιατί υπάρχουν και ομάδες παραγωγών οι οποίοι και να αλλάξει από τη δική τους την πλευρά φροντίζουν να εκμεταλλεύονται, με την καλή έννοια το λέω, το νερό, έτσι ώστε ο καθένας να έχει συγκεκριμένες ώρες που θα ποτίσει σε συγκεκριμένα διαστήματα. Ναι, το γνωρίζω. Όλα αυτά τα δελτία πάνε σε όλους αυτούς τους φορείς που είπατε, σε ΤΟΕΒ, σε πολλούς διαχείρισης νερού, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και σε μεμονωμένους παραγωγούς που ενδιαφέρονται. Άρα φεύγουν από την περιφέρεια κάθε εβδομάδα περί τα 4-5.000 emails, να σκεφτείτε, σε παραγωγούς και σε φορείς. Οπότε υπάρχει μια ενημέρωση. Και φυσικά αυτή η πληροφορία που τους δίνουμε είναι σε εβδομαδιαία βάση, οπότε μπορεί ο κάθε φορέας να διαχειριστεί ανάλογα την ποσότητα του νερού πότε θα τη βάλει. Δεν είναι ότι θα τη βάλει σήμερα Πέμπτη, μπορεί να τη βάλει το Σάββατο, μπορεί να τη βάλει ανάλογα δηλαδή το πρόγραμμα του κάθε ΤΟΕΒ. Οπότε υπάρχει ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Mm. Όσον αφορά τώρα τα αρδευόμενα αγροτεμάχια, φυσικά συστήνουμε να υπάρχει και κατάλληλη συντήρηση των δικτύων, γιατί παρουσιάζονται και οι απώλειες κατά τη μεταφορά του νερού. Και εδώ οι ΤΟΕΒ χρειάζονται και αυτή την υποστήριξη και οικονομική στήριξη για να μπορούν να συντηρήσουν τα δίκτυα, για να μην έχουμε απώλειες. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η ευφυής άρδευση και η τεχνολογία που είναι στο πλευρό του παραγωγών μας, που κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη. Δηλαδή όλα αυτά έχουν αυτοματοποιηθεί πλέον. Υπάρχουν ηλεκτροβάνες, ανοίγονται και κλείνουν αυτόματα οι βάνες του ποτίσματος, οπότε ο παραγωγός μπορεί πολύ εύκολα να ελέγχει την ποσότητα νερού που βάζει στο χωράφι του, χωρίς να απαιτείται η παρουσία στο χωράφι. Είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να εξοικειωθούμε
Δεν είναι δύσκολα, απλά θέλει μια εξοικείωση για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, να εξοικονομήσουμε και χρόνο και κόπο. Και κυρίως από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γιατί για τους ετεροεπαγγελματίες και εξαιτίας και του κόστους, φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πακέτο δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά και ούτε κάποιος θα το κάνει και με μεγάλη ευκολία, έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό. Εντάξει, έχουμε το μεγάλο θέμα ότι έχουμε το μικρό κλήρο εδώ στην Κρήτη. Αλλά παρόλα αυτά, οι νέες τεχνολογίες και φυσική άρδευση πλέον έχει γίνει αρκετά οικονομική. Και εμείς στο Ινστιτούτο έχουμε δημιουργήσει τέτοια συστήματα φυσική άρδευση αρκετά οικονομικά, τα οποία δεν κοστίζουν πάρα πολύ. Απλά θέλει μια εξοικείωση από τον παραγωγό και μετά γίνεται μια καθημερινή ρουτίνα και προφανώς προσφέρει πάρα πολλά στους παραγωγούς μας. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ως εν πρώτο ζητούμενο ότι το σωστό πότισμα στο σωστό χρόνο είναι το μεγάλο ζητούμενο, και κρατάω αυτή την πληροφορία που δίνετε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν ενταχθεί περί οδηγιών συνεταιρισμοί, το ΕΒΑ, δήμοι, μεμονωμένοι αγρότες, ότι φεύγουν χιλιάδες email κάθε εβδομάδα. Είπατε νομίζω ένα πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 4 με 5 χιλιάδες, έτσι ώστε να ενημερώνονται άπαντες και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν. Αφορά μόνο την ελιά, διότι στις δενδρόδεις καλλιέργειες δεν είναι μόνο η ελιά? Όχι, όχι, δεν αφορά μόνο την ελιά, αφορά τις κύριες δενδρόδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά που είπαμε, τα εσπεριδοειδή, τα αβοκάντο, την άμπελο, φυσικά δεν είναι δενδρόδεις καλλιέργεια, η άμπελος, όπου δηλαδή τις κύριες καλλιέργειες του νησιού μας. Και θα γίνει και μια προσπάθεια τώρα να πάμε και στα υπαίθρια κυπευτικά, που και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε. Το ξεκινάτε αυτό τώρα, μισό λεπτό, αμπέλι. Το αμπέλι δεν χρειάζεται συνεχώς νερό? Τι εννοείται συνεχώς? Κάθε πότε πρέπει να ποτίζετε? Υπάρχουν και τα ξηρικά αμπέλια, όπως ξέρετε, που και εκεί, όπως είναι, δηλαδή έχει παρόμοια συμπεριφορά το αμπέλι και με την ελιά. Οπότε και εκεί υπάρχουν ξηρικά αμπέλια που εκεί χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Υπάρχουν φυσικά και τα αμπέλια που αρδεύονται, που και εκεί υπάρχουν στάδια τα οποία η άμπελος χρειάζεται μειωμένη ποσότητα νερού ή δεν χρειάζεται καθόλου νερό, ανάλογα και την ποικιλία. Και μην ξεχνάτε ότι όταν ξέρουμε και τα στάδια που μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα νερού στην άμπελο, μπορούμε να πετύχουμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά στον παραγόμενο καρπό. Και αυτό ισχύει και για το λάδι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό που σας είπα για την ελιά τον Ιούλιο μήνα να μην ποτίζουμε, αυτό βοηθάει, έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι βοηθάει και στην ποιότητα του ελαιολάδου. Δηλαδή, παράγονται περισσότερες φενόλες στο ελαιόλαδο, άρα αυξάνεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε και καλύτερη ποιότητα. Οπότε, να σκεφτούμε και αυτό το. Ποτίζεις δηλαδή το Μάιο, που είναι η εποχή της καρπόδεσης, ξεχνάς λίγο πολύ τον Ιούλιο και ξαναεπιστρέφεις Αύγουστο ή Σεπτέμβρη? Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, η κρίσιμη περίοδος τώρα για την ελιά είναι ο Μάιος, Ιούνιος είναι, θέλει νερό η ελιά. Ο Ιούλιος όχι. Μετά όμως από μέσα Αυγούστου μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, που έχουμε την ελαιοποίηση του καρπού και μεγαλώνει και η σάρκα του καρπού, θέλει πάλι νερό η ελιά. Μάλιστα. Αυτό το νερό που θέλει, και όχι με τις μεγάλες ποσότητες, δηλαδή ανοίγω τη βάνα και το ξεχνάω εκεί το νερό, γιατί πιστεύω ότι το πολύ νερό θα κάνει καλό στο δέντρο, στον καρπό και σε αυτό που καλείται να παράξει. Ναι, αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι παραγωγοί μας. Το υπόθηκε και στις συναντήσεις μας ότι δεν σημαίνει ότι όσο περισσότερο νερό βάλω, τόσο περισσότερη παραγωγή θα έχω. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ίσα-ίσα, όσο περισσότερο νερό βάλω, έχω μεγαλύτερο ρίσκο να έχω ασθένειες, να έχω εχθρούς, να έχω χαμηλή παραγωγή και χαμηλή ποιότητα. Οπότε πρέπει να είναι ελαιολογισμένη η ποσότητα νερού σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτού μας. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυπευτικά, κύριε Κουργιαλά, είπατε ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάτε αυτή την ώρα. Ωστόσο, γνωρίζετε και γνωρίζουμε, ο καθένας από εμάς το έχει ακούσει, διαστόματος των ιδίων των προέδρων αγροτικών παραγωγών, συνεταιρισμών κλπ., ότι φέτος θα καλλιεργηθούν λιγότερα
διακυπευτικά ή αν θέλετε το λιγότερα να πω λιγότερες ποσότητες σε σχέση με την περσινή χρονιά εξαιτίας του ότι υπάρχουν κάποια είδη που θέλουν πότισμα και δύο φορές την ημέρα. Ποσότητες μειωμένες, καλά, ο αντίκτυπος στην τσέπη μας ξέρουμε πώς πάει, όσο πιο λίγο είναι τόσο ακριβότερο θα είναι το κάθε είδος το οποίο θα παράγεται. Δεν υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τους ανθρώπους αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε, τα κυπευτικά και κυρίως στα θερμοκήπια είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε αρκετά εδώ στην Κρήτη, ιδίως εδώ και στην Ανατολική αλλά και στη Δυτική, που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού. Δεν μπορούν οι παραγωγοί να μην ποτίσουν, έτσι, είναι θέματα επιβίωσης και για τους ίδιους αλλά και για την καλλιέργειά τους. Αυτό που συστήνουμε εμείς όσον αφορά τις καλλιέργειες αυτές, θεωρούμε ότι μια αλληλογισμένη ποσότητα, μπορεί να σας την πω και τώρα, γύρω στα 600 με 700 κυβικά το στρέμμα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, είναι μια καλή και λογισμένη ποσότητα που θα μπορούσαν οι παραγωγοί θερμοκηπιακών καλλιεργειών να διαχειριστούν και με αυτή την ποσότητα να έχουν μια πάρα πάρα πολύ καλή παραγωγή. Γιατί βλέπουμε παραδείγματα όπου ξεφεύγουμε πάρα πολύ όσον αφορά τις ανάγκες στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες σε κυβικά μέτρα νερού το στρέμμα. Και φυσικά καλό είναι να αποφεύγουμε τη δεύτερη καλλιέργεια στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, η οποία καταναλώνει και αυτή πολύ νερό και δεν προσφέρει και κάτι τόσο πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό, γιατί εγώ αυτό δεν το ξέρω. 600 με 700 κυβικά ένα στρέμμα, γιατί δεν είμαι παραγωγός, έτσι, δεν είμαι αγρότης. Οπότε ρωτώ, γιατί ρωτώντας πας στην πόλη, 600 με 700 κυβικά ένα στρέμμα σε τι διάστημα? Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ενός φυτού, θέλετε να πείτε, μέχρι και τη συγκομιδή? Ναι, για όλη την εργαστική περίοδο, ναι. Μάλιστα. Όταν λέτε να αποφεύγεται η δεύτερη παραγωγή, αν δηλαδή εγώ αυτή την ώρα έχω βάλει, λέω ως παράδειγμα, ντομάτα, μετά που θα τελειώσει και με ξεπατώσω να ξαναφυτέψω πάνω στο ίδιο χώμα, θέλετε να πείτε? Ναι, να το αποφύγουμε αυτό φυσικά σας λέω. Αλλά να το κάνω άμεσα, δεν εννοείται για την επόμενη περίοδο, εννοείται σε χρόνο να μην το κάνω. Ναι, δηλαδή εμάς χάρη οι παραγωγοί μας συνήθως βάζουν αυτή την ντομάτα που λέτε και τη μαζεύουν το Μάιο, τον Ιούνιο, ας πούμε, και μετά ξαναβάζουν μια δεύτερη καλλιέργεια, παραδείγματος χάρη αγγούρι. Οπότε γι' αυτό μιλάμε, για τη δεύτερη καλλιέργεια, ότι πιθανόν προκειμένου να έχουμε εξοικονόμηση νερού και στις περιοχές που έχουν πρόβλημα να αποφύγουμε τη δεύτερη αυτή καλλιέργεια. Μάλιστα. Γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό, θέλετε να πείτε, το έδαφος? Χρειάζεται επιπλέον νερό και αυτό το λένε και πολύ το ΕΒ. Έτσι, πολύ το ΕΒ, προκειμένου να μην πιέζεται τόσο πολύ το σύστημα. Mm. Φυσικά δεν μπορείς να απογορεύσεις τίποτα, έτσι, θα είναι όλα συμβουλές. Σαφέστατα. Και καλό είναι ο κάθε το ΕΒ, αυτό λέμε και στις συναντήσεις μας, που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, που είναι σε άμεση επαφή με τους παραγωγούς, να προτείνει και να συστήνει τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται στη δικιά του περιοχή, γιατί ξέρει πολύ καλά τα υδατικά του αποθέματα. Αλλά σαν γενικός μπούσουλας και σαν γενική κατευθυντήρια γραμμή, αυτά που σας είπα. Κύριε Κουργελά, αυτό εντάσσεται όχι σε δεύτερη καλλιέργεια, χρειάζεται περισσότερο νερό το έδαφος, εξοικονομούμε πράγματα και πάει στο κομμάτι σωστές αγρονομικές πρακτικές? Σίγουρα, ναι. Αυτό είναι στο κομμάτι, στο ευρύτερο κομμάτι των αγρονομικών πρακτικών, που όπως σας είπα υπάρχουν πολλές και για τις εξαιρετικές καλλιέργειες και για τις αρδευόμενες καλλιέργειες. Οπότε και θα φτιάξουμε τώρα, αυτό σκεφτόμασταν μετά το τέλος των συναντήσεων, να φτιάξουμε και ένα οδηγό, ένα φυλάδιο που να δίδει κάποιες τέτοιες πληροφορίες γενικότερα στο πώς μπορεί να προσαρμοστεί, έτσι, η καλλιέργειά μας στις ακραίες αυτές τις συνθήκες, που θα είναι χρήσιμο τόσο για τους φορείς διαχείρισης νερού, όπως είναι το ΕΒ, αλλά όσο και για τους μεμονωμένους παραγωγούς. Μάλιστα. Αναφορικά με το θέμα αυτό και το κεφάλαιο αυτό, σας ρωτούν παραγωγοί οι οποίοι στέλνουν μηνύματα, σωστές αγρονομικές πρακτικές για την ελιά και εκτός των παραδοσιακών τρόπων που γνωρίζουμε. Ένα συγκεκριμένο κλάδεμα, όργωμα κλπ. Σε συγκεκριμένες εποχές μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά ενδεχόμενα με βάση τις αλλαγές που υπάρχουν?
Η αλήθεια είναι, όπως ακούσαμε τουλάχιστον από την ημερίδα ή τη συνάντηση που έγινε εδώ στο Ηράκλειο, ότι η ελιά αντέχει, προσαρμόζεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και το δείχνει ούτως ή άλλως, το έχει δείξει στην πορεία της ότι προσαρμόζεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν τρόποι για να βοηθήσουμε το ίδιο το δέντρο, ε? Σίγουρα, σίγουρα αυτό είναι το θέμα, ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε το δέντρο και ιδίως όταν δεν ποτίζεται να αντέξει στις ακραίες συνθήκες, να αντέξει στους κάρους. Πώς το βοηθάμε δηλαδή, είναι αυτό που ερωτούν. Ναι, παραδείγματος χάρη στις περιοχές που δεν έχουμε νερό, καλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στις περιοχές που έχουμε, κάνουμε θερινό κλάδιμα, δηλαδή αφαιρούμε τη λέμαργη βλάση, δεν αφήνουμε τη λέμαργη βλάση το καλοκαίρι να υπάρχει, γιατί τραβάει πολύ νερό, το οποίο είναι άσκοπο. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η χρήση σκευασμάτων, εμπορικών σκευασμάτων, που μειώνουν τη συνολική διαπνοή του φυτού. Πώς το είπατε, να... μειώνουν την... Μειώνουν την διαπνοή του φυτού, δηλαδή ναι. Δεν το αφήνουν το φυτό να χάσει πολύ νερό. Όπως είναι ο καολίνης, παραδείγματος χάρη, ψεκάζουμε την κόμη του δέντρου με καολίνη. Είναι ένα αδρανές υλικό λευκό, το οποίο μειώνει το υδατικό στρες, δηλαδή δεν στρεσάρει το φυτό, αν δεν το ποτίζουμε. Και παράλληλα έχει βρεθεί ότι προστατεύει και το φυτό μας από τα τσιμπήματα του δάκου. Δηλαδή έχει και φυτοπροστατευτική δράση. Επίσης υπάρχουν άλλα σκευάσματα πάλι εμπορικά, τα οποία λέγονται βιοδιεγέρτες, που στόχο έχουν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυτού στο θερμικό στρες. Αυτά τα σκευάσματα είτε τα ψεκάζουμε στην κόμη του φυτού, είτε τα τροφοδοτούμε μέσω του δικτύου άρδευσης, αν υπάρχει δίκτυο άρδευσης. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να αντέξει το φυτό σε περιόδους στρες. Δηλαδή σε έντονους κάψονες ή σε περιόδους που δεν έχει καθόλου νερό, το βοηθάει να κρατήσει την παραγωγή και να αντέξει. Μάλιστα. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Θα σας πω παραδοσιακά αυτό το οποίο γνώριζα από τον πατέρα μου, από τους άλλους καλλιεργητές, ότι αμέσως μετά που θα μαζέψεις τις ελιές πας να κλαδέψεις μέσα στο καλοκαίρι, για αυτό που λέτε ούτε συζήτηση, με πάρα πολύ νερό τους καλοκαιρινούς μήνες στην ελιά. Είναι αυτά τα λάθη τα παραδοσιακά που οι άνθρωποι δεν ήξεραν, αλλά νομίζαμε ότι αυτό ήταν το σωστό που μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να αντέχουν τα φυτά, αντέχουν που αντέχουν, να στα βοηθήσουμε λίγο παρακάτω και με όλα αυτά τα σκευάσματα τα οποία λέτε, τα οποία προμηθευόμαστε μόνοι μας από το εμπόριο, από τα καταστήματα, ναι, τα οποία πολλούν, ναι, τα συγκεκριμένα. Δεν έχει να κάνει με τους ψεκασμούς περί δάκου της περιφέρειας, όχι, ωστόσο. Όχι, καμία σχέση. Αυτό μπορεί να γίνει και παράλληλα. Ναι, αυτά μπορούν να γίνουν, δεν έχουν καμία σχέση με τους δολωματικούς ψεκασμούς. Ίσα-ίσα που σας είπα ότι οι ψεκασμούς σας χάρη με καολίνη, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα αδρανές υλικό που το ψεκάζουμε πάνω στο δέντρο, είναι ένα λευκό αδρανές υλικό, προστατεύει και από το δάκο. Είναι πολύ σημαντικό, έχει αποδειχθεί δηλαδή αυτό. Μάλιστα. Οπότε μπορείς δηλαδή ταυτόχρονα να προστατεύσεις την καλλιέργειά σου και από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτές οι πρακτικές που αναφέρατε, που παραδοσιακά έκανε η παραγωγή μας, δεν είναι λάθος. Απλά αυτά που σας λέω είναι συμπληρωματικά, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στο να προσαρμοστεί η καλλιεργιά μας. Δηλαδή το χειμερινό κλάδιμα που κάνανε το χειμώνα, ή θυμάμαι παλιά κάνανε και τις αναβαθμίδες. Θυμάστε στα επικοινωνία αγροτεμάχια. Βάζανε δηλαδή κάποιες πέτρες, δημιουργώντας αναβαθμίδες στα χωράφια που είχαν μεγάλη κύληση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κρατούσε το χειμερινό νερό, το βρόχινο νερό, μείωνε την εδαφική διάβρωση και ταυτόχρονα απέδιδε το νερό αυτό στην καλλιέργειά μας την άνοιξη και το καλοκαίρι που το ήθελε. Μπορείς, ναι. Και αυτή την πρακτική και εμείς προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε με λίγο πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, δηλαδή να δημιουργήσουμε στα επικοινωνία αγροτεμάχια, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, στρατηγικά, κάποια μικρά εμπόδια από φυσικά υλικά, από πέτρες μέσα σε ελαιόδικτο, που αυτό συγκρατεί το νερό, δηλαδή δημιουργούμε μια φυσική αναβαθμίδα κατά κάποιο τρόπο, που τα φερτά υλικά δημιουργούν αυτή την αναβαθμίδα σιγά σιγά με τα χρόνια, κρατάνε το νερό, μειώνουν την εδαφική διάβρωση και προσφέρουν πάρα πολύ, δηλαδή κάτι απλά πρακτικά πράγματα που τα κάνουν οι παλιοί και τα έχουμε ξεχάσει λίγο. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά συνδυαστικά μπορούν να δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα. Και για να μην λέμε θεωρίες, όλα αυτά τα έχουμε προσωπικοποιήσει εμείς. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πάρει αγροτεμάχες σε όλη την Κρήτη και έχουμε εφαρμόσει όλες αυτές τις οχθές γεωργικές πρακτικές που κάποιες από αυτές ανέφερα.
τα έχουμε συγκρίνει με παρόμοια αγροτεμάχια που οι παραγωγοί εφάρμοζαν ό,τι ήξεραν και συγκρίναμε τις παραγωγές. Και είδαμε, παραδείγματος χάρη το 2018, που ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη ξηρή, αν θυμάστε, με μεγάλα προβλήματα. Και είδαμε ότι στα αγροτεμάχια που εφαρμόζαμε τις σωστές, τις δικές μας πρακτικές, είχαμε μια αύξηση παραγωγής που έφτανε το 55% σε σχέση με τις παραγωγές που είχαν στα άλλα αγροτεμάχια που οι παραγωγοί μας εφάρμοζαν τους κλασικούς τρόπους που γνώριζαν. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε νούμερα. Πάντως για τα πετρώδια εδάφη θυμάμαι να λέγεται από τους αγρότες ότι όπου υπήρχαν πετρώδια εδάφη το νερό το συγκρατούσαν όχι μόνο πολύ περισσότερο και όχι με την τεχνική που είπατε μέσα σε δίχτυ να δημιουργήσουμε έτσι την ανακοπή του νερού σαν μικρά τυχεία και κάτι τέτοιο, αλλά όπου υπήρχε γενικότερα πετρώδες έδαφος εκεί το υπέδαφος συγκρατούσε πολύ περισσότερο το νερό και έδινε πολύ περισσότερη δύναμη στη ρίζα της ελιάς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι έτσι όπως λεγόταν σωστό, αλλά είναι κάτι που ακόμα ακούγεται στα χωριά. Ναι, και όλα αυτά η εμπειρική γνώση που εμπειρικά το εφάρμοζαν οι παλιοί, όλα αυτά έχουν μια βάση και τα βλέπουμε στην πράξη. Απλά προσπαθούμε να τα κάνουμε λίγο πιο έτσι, σύγχρονα εμείς και πιο εύκολα στην εφαρμογή. Μάλιστα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία θα συμπεριληφθούν σε ένα οδηγό από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου. Βοήθεια προς τον κάθε ένα παραγωγό, κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, έτερο επαγγελματία, έτσι ώστε να γνωρίζει μέσα από αυτές τις πρακτικές, αγρονομικές πρακτικές, όπως τις λέτε, πώς μπορεί να κινείται σε δύσκολες συνθήκες και ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει τα πιο δύσκολα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Η ελιά αντέχει, αλλά πρέπει να δώσουμε μια παραπάνω βοήθεια στο φυτό. Για τα κηπευτικά δώσατε κάποια δείγματα, θα το προχωρήσετε και θα πάτε λίγο παρακάτω σαν Ινστιτούτο. Τώρα για εκείνα τα άλλα δύο τα οποία αναφέρατε, εκεί είναι και δουλειά της πολιτείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας, των ΟΤΑ, να δούμε από την δική τους την πλευρά πως θα κάνουν περισσότερο καλό στους παραγωγούς, αγροτική παραγωγή, στους ίδιους τους αγρότες και με μικρά έργα, φράγματα, με λίμνες, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθηθεί ο αγρότης. Κάνατε επίσης μία αναφορά για ποικιλίες που είναι πιο ανθεκτικές σε ξηρά κλίματα. Έχετε λέει να τους πείτε κάτι παραπάνω και πώς το ψάχνουν αυτό τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι αλήθεια ότι θέλει λίγο πιο επιστημονικές γνώσεις για να γίνει αντιληπτό, αλλά υπάρχουν όντως και κάποιες καλλιέργειες, όπως χάρη χαρουπιά, που πιθανόν δεν έχετε ακούσει. Είναι μια καλλιέργεια υποτροπική που είναι πολύ σε χωριά μεγαλώσαμε, κύριε Κουριέλα, άρα ξέρουμε τι είναι χαρουπιά. Ωραία. Είναι πολύ ανθεκτική στη ξηρασία, δεν θέλει σχεδόν καθόλου νερό και δίδει ένα εισόδημα. Οπότε και αυτό πρέπει να το βάλουμε στο παιχνίδι, να γίνει μια αναδιαμόρφωση πιθανόν. Α, το λέτε με την έννοια αλλαγής καλλιέργειας ενδεχόμενα μόνο για ελιά, γιατί κατάλαβαν μήπως εννοούσατε κάποιο είδους ελιάς που να μπορεί να είναι λίγο πιο ανθεκτικό. Και το ένα και το άλλο ισχύει. Δηλαδή και αλλαγή καλλιεργειών που θα μπορούσαν να φέρουν εισόδημα σε κάποιες περιοχές που έχουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και κάποιες ποικιλίες. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, η κοροναϊκή ποικιλία είναι μια ανθεκτική ποικιλία, αλλά γίνονται τώρα έρευνες και πειράματα που δίδουν κατευθυντήριες γραμμές και σε άλλες ποικιλίες που είναι ακόμα πιο ανθεκτικές. Οπότε αυτό θέλει λίγο χρόνο. Όπως. Υπάρχουν κάποια υποκείμενα τα οποία φαίνεται, που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικά στην ξηρασία. Απλά καλό να μην. Να το ολοκληρώσουμε σαν ιδέα, δηλαδή να το τεκμηριώσουμε λίγο για να μπορέσουμε ύστερα να το μεταλαμβαλέψουμε στους παραγωγούς. Απλά υπάρχει και αυτός ορίζοντας που θέλει λίγο χρόνο ακόμα να οριμάσει για να είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και θα το φέρουμε και αυτό στο προσκήνιο. Αλλά υπάρχει και αυτή η προσέγγιση. Μάλιστα. Δηλαδή με τις ποικιλίες ή τα υποκείμενα αυτά που είναι πιο ανθεκτικά. Απλά θέλει λίγο χρόνο ακόμα στο να βεβαιωθούμε για τα αποτελέσματα. Πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο οδηγός? Αυτός ο οδηγός μόλις ολοκληρώσουμε τις ενημερώσεις, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο
θα τον έχουμε έτοιμο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια, ενημέρωση των παραγωγών, μεμονωμένων και όχι μόνο. Θα είμαστε σε επικοινωνία και εμείς στη διάθεσή σας, κύριε Κουριαλά, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η σωστή ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.